έχουν γίνει αρκετά, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα για να είναι προσβάσιμη η πόλη της Ρόδου για τα άτομα με αναπηρία, όπως τονίστηκε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Φωνιαδάκης, ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και πρόεδρος του ΔΟΠ Γιώργος Τριάντος και ο διοικητής του Τμήματος Τροχιάς Ρόδου, αστυνόμος Α, Μανώλης Παπαδάκης. Υπάρχουν 276 άτομα με παραπηρία και τραπηρία συμπολίτες μας, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς διαμένουν στα σπίτια τους, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα, οι περισσότεροι, μάλλον και η συντριπτική πλειοψηφία από τα άτομα αυτά, να βγουν έξω από το σπίτι τους για πολλούς λόγους. Υπάρχουν 17 συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν κάνει μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων. Υπάρχουν 100 άτομα, συμπολίτες μας, με σοβαρά προβλήματα όρασης, 108 άτομα, εκ των οποίων 28 είναι ολικά τυφλοί. Και υπάρχουν τελευταία μια κατηγορία συμπολιτών μας, υπάρχουν 120 συμπολίτες μας, νευροπαθείς, που βρίσκονται σε καθεστώς αιμοκάθαρσης. Όλοι καταλαβαίνετε. Τα άτομα αυτά θα πρέπει 3 φορές την εβδομάδα να μπαίνουν στην πόδινη διαδικασία 3-3,5 ώρες για να κάνουν την αιμοκάθαρση, να μπορέσουν να ζήσουν. Αυτά τα άτομα λοιπόν, και εστιάζω περισσότερο εκεί, αντιμετωπίζουν εκτός από το πρόβλημα που έχουν και οξύ οικονομικό πρόβλημα. Πολλά τα άτομα αυτά, ειδικά από την Νότιο Ρόδο, από τα παπασμένα χωριά που χρειάζονται να έρθουν 3 φορές στη Ρόδο για να κάνουν ή στο νοσοκομείο ή στην κλινική, στην Γιουρομέντικα, για να κάνουν τις αιμοκαθάρσεις τους, πληρώνουν υπέρογκα ποσά για τη μετακίνησή τους. Το ελληνικό δημόσιο, δυστυχώς το κράτος, ανάλογα τη χιλιομετρική απόσταση, δικαιολογεί μέχρι 180 ευρώ το μήνα. Φαντάζεστε λοιπόν. Δεν συζητάμε για τα άτομα τα οποία αναγκάζονται να βγουν εκτός από το νησί της Ρόδου, να πάνε στην Αθήνα ή στο Ηράκλειο. Εκεί δυστυχώς δεν δικαιολογούνται καθόλου. Καθόλου έξοδα μετακίνησης. Είπε ο πρόεδρος ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Το πρόστιμα είναι 20 με 40 ευρώ. Και πρέπει να μπούμε να αφήνουμε αυτή την νοοτροπία. Να μην τιμωρούμε το όχημα, πρέπει να τιμωρούμε τον οδηγό. Εκείνος ο οποίος οδηγεί και φέρνει το όχημα. Το όχημα δεν φταίει τίποτα. Εκεί που το παρατάνε δεν θα κινηθεί από μόνο του, εκεί θα μείνει. Επομένως, πρέπει να πάμε στην νοοτροπία ότι εμείς θα οδηγήσουμε το όχημά μας εκεί που δεν προκαλεί ούτε ζημιά, ούτε καθυστέρηση, ούτε βλάβη σε αυτή την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Γι' αυτό θέλω να καλέσω και εγώ από την πλευρά μου το Σάββατο στις 3 Δεκεμβρίου και ώρα 11 στην πλατεία Κύπρου όλους τους συμπολίτες μας να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να την χάνουν του απολύτου σεβασμού και των διευκολύνσεων που τους αρμόζει ως ισότιμα μέλη στην κοινωνία μας. Η 3 Δεκέμβρη είναι η μέρα διεκδίκησης και κοινωνικής διαμαρτυρίας. Η αναπηρία είναι και πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης φύσης και της κοινωνίας. Τα άτομα με αναπηρία είναι ισότιμοι πολίτες και ο σεβασμός τους δείχνει τον πολιτισμό των ανθρώπων μιας κοινωνίας. Από την πλευρά μου θέλω να τονίσω και να εφιστήσω την προσοχή των οδηγών έτσι ώστε να μην σταθμεύουν στις ειδικές θέσεις στάθμευσης που πάρα πολύ όμορφα ο Δήμος έχει σημάνει με αυτό το μπλε φόντο.